Βγάζω το σημείο σε ένα νοσοκομείο. Να το κάνω το ταμείο του κορμιού και της ψυχής μου. Δικαιούμαι με το νόμο ένα κούκλο νοσοκόμο. Να μην παίζει με τον πόνο και τον ήχο της φωνής μου. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν? Στο λεπτό. Όχι, εσείς τα... Είπαμε τέσσερις ερωτήσεις. Λείπει ένα. Φέρε. Λοιπόν, κρατήστε εσείς αυτό. Μια μπουκίτσα πρώτα. Μικρή, μικρή. Όχι, μπουκίτσα είπα, δεν είπα. Έλα, μπουκίτσα, μπουκίτσα. Πολύ ωραία. Τόσο ανοίγει το στοματάκι σας. Θα ρωτήσω για την Ανίτα Πάνια. Σας φαίνεται που θα παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι? Δηλαδή, εσάς πώς σας φαίνεται? Μια χαρά η Ανίτα, ό,τι και να κάνει, το κάνει καλά. Σας δούμε σαν guest εκεί, στο τηλεπαιχνίδι? Αν με καλέσει, θα πάω σίγουρα. Στους φίλους μου πάω πάντα. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα σας ξαναδούμε σύντομα τηλεοπτικά κάπου. Εμένα δεν μου αρέσει τηλεόραση. Υπάρχουν απαγορεύσεις στην τηλεόραση? Όχι, δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Είναι θέμα πόσο ανοιχτό μυαλός είσαι. Η τηλεόραση είναι επιτυχία. Η επιτυχία γίνεται κάτι με καινούριο. Κάτι που να αφορά τους άλλους. Όχι να σε βάζουν να λες το πείμα σου. Υποστήριξε τα παιδιά, έτσι, τους δημοσιογράφους, είπε ότι αυτός, εκεί είναι σίγουρα ενάντια στον τρόπο, τέλος πάντων, του Γιώργου Νταλάρα, και τα παιδιά είναι μες στο κρύο, μες στη ζέση και όλα αυτά. Είπε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας. Τα παιδιά που στέκονται εκεί τώρα με το μικρόφωνο μπροστά του είναι αυτοί που αύριο μεθαύριο θα είναι ατάκα. Αυτοί που είναι τώρα στις θέσεις, στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα desk. Και είπε και μια ατάκα που έμεινα στο ότι... Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, γιατί έχει σημασία αυτό που είπε, ήταν κάποτε στη θέση των παιδιών αυτών των δημοσιογράφων, από εγώ, αυτό. Που είναι έξω και κυνηγάνε το θέμα. Υπάρχει... Σαν να λέει, μην ξεχνάτε ότι έχετε βρεθεί κι εσείς εκεί. Υπάρχει λαϊκή ρίση που λέει, εδώ που είμαι, εδώ που είσαι ήμουνα. Όχι, εδώ που ήμουν παιδιά, είσαι. Με μπέρδεψες τώρα. Κατάλαβα πώς το εννοούμε. Απλά το λέει εδώ και σε βοήθησε, ρε γάπη. Αυτό το σπάω. Ακούστηκε αυτό. Αυτό ακούστηκε. Ξέρω, μήπως κάποιοι δεν έχουν περάσει από αυτό που ίσως παίρνουν κάποιες θέσεις. Δεν φταίει κανένας άλλος, που του βοηθάω κιόλας. Εντάξει, πέρα από αυτό τώρα, είναι ένα μήνυμα διαφορετικό που σου λέει ότι μην ξεχνάς ότι όταν ήσουν και σε αυτή τη θέση, ίσως να ήθελες για αντιμετώπιση διαφορετική. Και ίσως τότε κάτι που τώρα δεν σε ενοχλεί, τότε να σε ενοχλούσε. Για κάνε μια αναδρομή. Ας δούμε μια ωραία ξεστία. Ας μείνουμε σε μια πολύ ωραία συμπεριφορά απέναντι στους δημοσιογράφους από έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολλά χρόνια, εννοείται, στα δρόμενα και στο χώρο. Και έχει την εμπειρία και φέρεται πάρα πολύ ωραία στους δημοσιογράφους με ευγένεια, τονίζοντας κυρίως, ξέρεις, λέει, δεν θέλω να κρίνω κανέναν άλλον, αλλά δείχνοντας με τη συμπεριφορά του ότι κρίνει τελικά για μένα. Γιατί το γεγονός ότι επιλέγει να πει, εγώ δίνω σημασία σε εσάς, θέλω να φέρομαι καλά σε εσάς, είπε όσα δεν χρειαζόταν να πει με λέξεις. Μίλησε και για τον Σάκη Ρουβά, που είπε πλέον ότι όταν ρωτήθηκε, δεν συνεργάζομαι πλέον με τον Σάκη Ρουβά, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο αναφέρθηκε σε εκείνον. Σου λέει, είχε κάνει τότε δύο διαφημίσεις, είχε κάνει κάποια διαφημιστικά. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, για το άξονα είπε, παιδιά, πού να ξέρω εγώ τώρα τι ένιωθα ακριβώς ή δεν ένιωθε. Δεν θέλει να πάρει θέση. Τα είπε όλα. Δεν θέλει να πάρει θέση, δεν θέλει να σχολιάσει γι' αυτό. Όχι, αλλά θα μπορούσε αν ήθελε και το άφησε στη μέση. Άφησε μια τάκα, δεν ξέρω αν την ακούσατε, ότι τότε είχε κάνει μόνο δύο διαφημίσεις. Δεν ήταν όπως τώρα που το έχει πάρει σκηνή κορδόνη. Δηλαδή φαίνεται σαν να λέει ότι εγώ αν ήμουν τώρα μάνατζερ, δεν θα τον άφηνε να κάνει τόσο σχόλιο. Τώρα, για καταλάβω. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του, έτσι. Καταλαβαίνει και την παιδεία και τον πολιτισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο της καριέρας του και κάνει όλα αυτά που κάνει. Ενώ τώρα λέω και για τον Γιώργο Νταλάρα και για τον Ηλία Ψινάκη, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στο είδος του. Θέλω να πω ότι είτε θα τα κάνετε, όχι, τα χρόνια περνούν, έρχονται διαφημίσεις, αλλάζει το πράγμα και το κλίμα. Έρχονται influencer άλλα χρόνια. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να του πούμε και ευχαριστούμε για αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έχει ετοίμασει για το γυροκομείο. Το γυροκομείο που τόσο έχουμε αγαπήσει, τόσο πολύ ξέρεις, περιμένουμε κάθε φορά να δούμε. Λατρεμένος Ηλίας Ψινάκης, πάντα το χαιρόμαστε. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, ακομπλεξάριστος, ωραίος. Αφιλτράριστος. Τι να λέμε τώρα, αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε. Λοιπόν, τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους.